Την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία μένεται για πολλωστή ημέρα, ξεκίνησε η συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή της Καβάλας από φορείς αλλά και από τον ίδιο τον Δήμο, ώστε να βοηθήσουν όσους έχουν έρθει εντός της ελληνικής επικράτειας αλλά και σε όσους έχουν μείνει πίσω στα εδάφη της Ουκρανίας. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή ως Δήμος Καβάλας, να συνεργαστούμε και με άλλους φορείς και να μαζέψουμε ανθρωπιστική βοήθεια. Έτσι λοιπόν από σήμερα το πρωί μέχρι και την Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 2 και από τις 5 μέχρι τις 9 το απόγευμα, μαζεύουμε ανθρωπιστική βοήθεια στο υπόγειο της Δημοτικής Αγοράς, εκεί δίπλα στα ψαράδικα. Ανθρωπιστική βοήθεια δηλαδή κουβέρτες, φάρμακα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Έχουμε έρθει σε επικοινωνία με την πρεσβεία της Ουκρανίας. Αυτοί μας υπέδειξαν τι τους χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Όσα τρόφιμα και όση ανθρωπιστική βοήθεια μαζέψουμε θα την μεταφέρουμε με αυτοκίνητα του Δήμου στην Θεσσαλονίκη και από εκεί και πέρα θα φτάσει έγκαιρα στον προορισμό της. Παράλληλα, συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης στα σούπερ μάρκετ της Καβάλας αλλά και στα γραφεία του Ερυθρού Σταυρού στην Βενιζέλου 37 προχώρησε η Νόδε της Νέας Δημοκρατίας Καβάλας. Μια ιδιαίτερη προσπάθεια κάνει η παράταξή μας, το κόμμα μας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τα παραρτήματά του, να συγκεντρώσουμε ό,τι είναι δυνατόν να συγκεντρώσουμε, κυρίως όμως σε τρόφιμα μακράς διάρκειας, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κι εμείς το λαό που δοκιμάζεται εδώ τις τελευταίες 15 μέρες και δεν ξέρω και πόσο ακόμα, ώστε να μπορέσουμε λίγο να απαλύνουμε τον πόνο μας. Και μια τη ευκαιρία αυτή και σαν μέρα σήμερα της γυναίκας σας δούμε και τα βλέπουμε κάθε μέρα το τι τραβάνε αυτές οι γυναίκες στην Ουκρανία και ας σκεφτούμε λίγο με τα παιδιά στην αγκαλιά, με μωρά στην αγκαλιά να περπατάνε δεν ξέρω εγώ πόσες ώρες να μπορέσουν να επιβιώσουν αυτοί και τα παιδιά. Μερόνυχτα ολόκληρα κύριε Δράκο, μερόνυχτα ολόκληρα. Τι να πω, τι να πω.